έχω να πω πολλά, πολλά, πολλά. Ναι, πέντε! Θα το κάνω στο επόμενο μέρο. Πήγαινε, βρε. Περνάει μηνύματα η Ελένη. Πάει, έρχεται, πάει, έρχεται. Αφιερώσεις γίνονται μέσα από αυτό το δελτίο. Χαμός γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Έλα, κάτσε. Χορεύω. Πάμε λίγο. Πάρκα ρέτο. Γιατί εδώ, Πέτρο μου, αγαπημένε, ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, αλλά ανεβαίνει και το κέφι. Βγάλε με, πες να με διώξουνε. Περίμενε λίγο, σε θέλω ακόμα δίπλα μου. Α, έλα πιο λοιπόν, εδώ, τώρα μπορείς να φύγεις. Τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το δίκτυο ακτινοβολίας σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα έχω να σας πω ότι θα δούμε τον αυριανό δίκτυο ακτινοβολίας. Θα δούμε αρχικά τι θα γίνει στις 11 η ώρα για να ξέρετε κι εσείς, γιατί καταλαβαίνω την αγωνία και τον πόνο σας. Θέλετε να ετοιμαστείτε να πάτε στη θάλασσα. Να μην ξέρετε πόσο καίει ο ήλιος και πού να πάτε. Εγώ είμαι εδώ για σας. Αύριο λοιπόν στις 11 η ώρα οι προβλέψεις για το δίκτυο ακτινοβολίας είναι οι εξής. Πανέμορφα. Ήπια τα πράγματα θα είναι, από 5,5 μέχρι 5,8 θα κυμιανθεί ο δείκτης ακτινοβολίας σε όλη την Ελλάδα. Πράγμα που σημαίνει ότι προτιμήστε να πάρετε τον μπανάκι σας τις πρωινές ώρες. Εκεί γύρω στις 11, 11,5, 10,5 να βγάλετε και τα παιδάκια σας να είναι το μπάνιο τους, γιατί ξέρετε ότι όταν καίει ο ήλιος τα παιδιά μακριά από θάλασσες και ακτές. Αλλά τι γίνεται, στη μία Ελληνάκη μου τα πράγματα αλλάζουν και όλος ο χάρτης γίνεται κόκκινος. Φωτιά και μπουμπερί λοιπόν σε όλη την Ελλάδα αύριο, με ανεβασμένη θερμοκρασία αλλά και ανεβασμένη ακτινοβολία. Στην αστοπιότερο άκρο της χώρας, στη Γαύδο, στην Έφερα όμως τώρα, έτσι περίμενε να το δείξω πάνω. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όμως από πάνω, πάνω, ψηλά, ψηλά, ορεινά, ορεινά. 8,5 θα είναι ο δείκτης ακτινοβολίας. Εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι καυτά. Ναι. Δεν είναι ορεινά. Είναι βόρεια. Βόρεια ορεινά, hello! Όχι. Και έξω χιονίζει, hello! Αυτές οι παρεμβάσεις με κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Οφείλω να το ομολογήσω. Διώξε τον λίγο. Διώξε με. Τέλεια. Λοιπόν, 8,5 ο δείκτης ακτινοβολίας. Εκεί θα είναι και στη Θεσσαλονίκη και στην Χαλκιδική και σε όλες τις γύρω περιοχές. Για να κατεβούμε λίγο πιο προς το πλάι, 8,3 ο δείκτης ακτινοβολίας θα είναι στην Θεσσαλία και στην κεντρική Ελλάδα τα πράγματα είναι πάρα πολύ καυτά. Θα γίνει του σουλίου σε λέω. Δεν είναι εδώ το σουλί. Εδώ είναι. Του ραγασούλι. Δεν είναι εδώ το σουλί. Εδώ είναι ραγασούλι. Στο παμιά και στο πύριο. Στο παχύγες δεκαδί. Και Βασίλη, για πάρω το αίμα μου το, επειδή ξέρω ότι του πέτου αρέσει χορεύω τη στελακή. Ένα ακόμα. Καλά, χαμός θα γίνει. Θα καθιερώσουν και τα μαγαζιά χάρτες. Χάρτες και όλα καλά. Μα να προσέχεις που κοιτάς και μη ξεχνάς να μιλάς μόνο για μένα όπου βρεθείς σε πειρασμούς μην ξανά. Για να καεί! Και αυτά τα πράγματα λοιπόν και χαμηλότερα στην Αθήνα ειδικά, θέλω να σας πω ότι στην περιοχή του Νέου Βούτζα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μαγούς, Λευτέρη, σε θέλω τέτα αυτιά σου και άκου, μην πας για γύρω στις 4. Βρίζονται στις... και κάμενε το σπίτι σου αύριο, Λευτέρη, να με ακούσεις κανονικά. Κατεβαίνω βιώ στην αγαπημένη μου Μικονούλα, εκεί όπου όλοι καυτές παρουσυνεβάζουν το δείκτυο ακτινοβολίας, γιατί έτσι και αλλιώς είναι από μόνος του ανεβασμένος. 9,1 λοιπόν στη Μύκονο και όλες οι Κυκλάδες. Την αγαπημένη μου Πελοπόννησο, 9,1 εκεί και ο δείκτης ακτινοβολίας. Φτέρι έχεις γίνει. Α, νόμιζα εσύ. Λοιπόν, τελειώνω με την Κρήτη, 9,4 πανικός, αντιλίω. Στάκι, καπελάκι, λίου, ελαφριά, άρματα και πολύ πολύ άφθονο νερό. Φίλοι μου αγαπημένοι, έχω κάνει να χορέψω σήμερα. Ε, δώσ' το, λίγο και τούλα. Το κόδελ πολίας με την Ελένη Τσολάκη, μόνος τους πέρα θα μεσημέρι. Ελένη, ευχαριστούμε. Παλό. Λοιπόν, εμείς να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό